Είμαστε τηλεθεατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα με το αφιέρωμά μας προς τον εκλεκτό φίλο, τον Πέτρο τον Παπαϊμανουήλ. Πέτρο μου, φύγαμε από το κρατικό οδείο. Φύγαμε και από την ανάληψη. Και κατευθυνθήκαμε ανατολικά προς τη Νέα Κρίνη, ένα πανέμορφο μέρος, το γνωρίζουν όλοι, κοντά στη θάλασσα, έτσι. Δίπλα στη θάλασσα ακριβώς, όπου είναι ο σύλλογος που δραστηριοποιείσε. Ο Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρίνης, η Αγία Παρασκευή. Στον οποίο σύλλογο είμαι από το 2006 και έχω την διδασκαλία και την διεύθυνση της χοροδίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και βέβαια να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο και τα μέλη,
του Διοικητικού Συμβουλίου για την φιλόξενη, έτσι, για τη φιλοξενία τους, για τη ζεστή τους φιλοξενία. Λοιπόν, εκτός από την ψαλτική τέχνη, η δεύτερη, να το πω, αγάπη, ή εξίσου σημαντική η αγάπη, εξίσου. Είναι το παραδοσιακό τραγούδι. Πώς ξεκινά αυτή η ενασχόληση με την παραδοσιακή μας μουσική? Η ενασχόληση με την παραδοσιακή μουσική ξεκινάει ταυτόχρονα και με την ψαλτική, από μικρό παιδί. Τα ακούσματα πάρει είναι από μικρό παιδί μέσα στο σπίτι, από τον μπαμπά, από τον παππού, ταυτόχρονα και ψαλτικής και παραδοσιακής μουσικής. Ο παππούς έπαιζε πολύ καλή ντόπια μακεδονίτικη λύρα, έπαιζε πολύ καλό βιολί και έχω έτσι εικόνες από οικογενειακές συνάξεις που έβγαζε και το βιολί και τη λύρα και μαντολίνο μάλιστα έπαιζε κάποιες φορές. Γνωρίζουν όλη τη θρακιώτικη λύρα. Μακεδονική λύρα, έτσι. Ναι. Ας το πεις λίγο χαρακτηριστικό. Μοιάζει πάρα πολύ. Στην θρακιώτικη λύρα. Ναι, στην περιοχή της Δράμας είναι και οι δύο αχλαδόσχημες λύρες, εντέρνες χορδές και οι δύο. Η θρακιώτικη είναι λίγο πιο μεγάλη από τη μακεδονίτικη. Αυτή είναι η διαφορά κατά τα άλλα. Είναι παρόμοιες οι λύρες. Ακούσματα λοιπόν από μικρό παιδί. Ναι. Και στην παραδοσιακή μας μουσική. Είναι βιωματική λοιπόν η μουσική είναι μας. Βιωματική, πάνω είναι βιωματική, έτσι, έτσι. Και μάλιστα έχω εικόνες από τον παππού, ο οποίος καθόταν στο ραδιόφωνο και έγραφε τις εκπομπές του αείμνηστου Σίμωνα Καρά, τους ελληνικούς αντίλαλους. Και μάλιστα πολλές από τις κασέτες αυτές τις έχω. Έχω αυτή τη στιγμή, έτσι που μιλάμε τώρα, εικόνες να γράφει τον Δοητσίδη, τον Αϊδονίδη, όταν έπαιζε ο Σίμωνας Καράς την εκπομπή και συγκινούμε. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα, έτσι, βέβαια, και έχουν βέβαια ουσιαστικά διασώσει την παραδοσιακή μας μουσική και σε κάποιες εποχές που ίσως να μην ακουγόταν καθόλου. Αυτό ακριβώς, όχι απλά δεν ακουγόταν, ήταν κατατρεγμένο το τραγούδι αυτό, παρεξηγημένο. Για πολλούς θεωρούνταν ότι είναι το τραγούδι των γύφτων, όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα και φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε ο Σίμωνας Καράς, ο οποίος διέσωσε και διέδωσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την μουσική μας παράδοση. Την πορεία σου στην ψαλτική τέχνη την γνωρίσαμε. Να πούμε και να συνεχίσουμε και με την παραδοσιακή μουσική. Πότε έχεις, να πούμε έτσι, πιο έντονη συμμετοχή και προσφορά στην παραδοσιακή μουσική? Η παραδοσιακή μουσική, η επαφή μου με τον καλλιτεχνικό χώρο της παραδοσιακής μουσικής ξεκινάει από το 1995, όπου για πρώτη φορά έκανα την πρώτη μου εκδήλωση ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, που είναι και πολύγχος της Δράμας. Ήταν η πρώτη συναυλία που είχε οργανώσει τότε ο Δήμος Δράμας με δήμαρχο τον Μαργαρίτη τον Τζίμα και είχαμε κάνει με τον αδελφό μου τον Γρηγόρη μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής. Και έκτοτε οι συναυλίες ήταν έτσι μια μόνιμη κατάσταση, θα έλεγα, στην καλλιτεχνική μας αναζήτηση και δραστηριότητα. Ωραία. Μαζί με κάποιες χοροδίες ξεκινάς ή μαζί με τον Γρηγόρη? Στην αρχή με τον Γρηγόρη, οι δυο μας. Στην πορεία, λίγα χρόνια αργότερα, έρχεται η γνωριμία μας, η προσωπική γνωριμία με τον Χρόνη τον Αϊδονίδη, γιατί τον Χρόνη τον Αϊδονίδη τον γνωρίζαμε από μικρά παιδιά μέσα από τις κασέτες, από τις ραδιοφωνικές εκπομπές και όλα αυτά. Και έκτοτε η συνεργασία μας με τον κύριο Χρόνη είναι διαρκής και σε επίπεδο διδασκαλίας αλλά και σε επίπεδο καλλιτεχνίας. Τρία καράβοι θα Παναγιά, τρία καράβια φεύγουνε. Μέσα από τη πόρη κλαίει, καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει. Μέσα από τη πόρη κλαίει, καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει.
γιορτώ, βόηθα Παναγιά, τον αφορτώ, τον αφορτώνει το σταυρό. Το Ευαγγέλιο κλαίει, καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει. Και έταλω το Ευαγγέλιο κλαίει, καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει. Το τρίτο το βόηθα Παναγιά, το τρίτο το τρίτο το καλύτερο. Το τρίτο το καλύτερο. Είναι για τράπεζα μας κλαίει, καρδιά μου κλαίει, καρδιά μου κι αναστενάζει. Στα πα, βόηθα Παναγιά, μη μας τα πα, μη μας τα πάρουν οι απιστοί. Μη μας τα πα, μη μας τα πάρουν οι απιστοί. Και μας τα μαγαρίσουν, κλαίει καρδιά μου, κλαίει καρδιά μου κι αναστενάζει. Και μας τα μαγαρίσουν, κλαίει καρδιά μου, κλαίει καρδιά μου κι αναστενάζει. Συγκινητική, τιμητική, εποφελής θα έλεγα για εσάς η συνεργασία με τον κύριο Χρόνιε. Έτσι ακριβώς είναι πάρει και όχι απλά συγκινητική. Είναι μια συνεργασία που η κάθε συνεργασία μάλλον είναι μάθημα εκτός από καλλιτεχνία. Είναι για μας και ένα μάθημα και όχι μόνο στον τρόπο ερμηνείας αλλά και στον τρόπο που κατήρτιζε το ρεπερτόριο, που έφτιαχνε το ρεπερτόριο, πώς έδαινε τις τονικότητες, πώς έδαινε τους ρυθμούς, πώς ήθελε να κρατάει ζωντανό το κοινό. Όλο αυτό ήταν ένα μάθημα, ένα σχολείο για μας και πραγματικά αυτό που μας έλεγε πάντα το μεγαλύτερο ποσοστό της επιτυχίας μιας εκδήλωσης είναι το ίδιο το πρόγραμμα, το πώς θα στήσεις το πρόγραμμα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το να ξέρεις να κάνεις ένα πρόγραμμα σε μια συναυλία. Κάποιες άλλες συνεργασίες που έτσι πρέπει, αισθάνεσαι πώς... Ναι, νιώθω ότι πρέπει να σταθώ ιδιαίτερα και στη συνεργασία μας με τον Βαγγέλη τον Δασχαλούδη. Μεγάλο τον αείμνηστο πλέον Βαγγέλη Δασκαλούδη, ο οποίος έχει καταγωγή από την Οικίσιανη του Παγκαίου, δίπλα στη Δράμα. Από μικρό παιδί, από μικρά παιδιά ακούγαμε τον κύριο Βαγγέλη τον Δασκαλούδη. Ερχόταν πολύ συχνά σε πανηγύρια της περιοχής εκεί της Δράμας. Αυτό το νικησιανιώτικο, το παγκαιορίτικο ύφος ήξερε να το διαδίδει. Να το διασώζει. Το ζούσε. Ήταν ιδιαίτερες επιτύπησης. Όχι, μάλιστα. Καμία επιτύπηση δεν είχε. Ήταν αυθεντικός, αυθεντικότατος και μάλιστα όταν έβρισκε μικρόφωνο δύσκολα το άφηνε. Καλό. Ναι. Οπότε και με τον κύριο Βαγγέλη τον Δασκαλούδη ήταν μια πολύ έτσι σημαντική περίοδος συνεργασίας και από εκεί αποκομίσαμε πολλά έτσι στοιχεία. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες συνεργασίες με κάποιους πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες του χώρου, όπως είναι ο Μάνος ο Αχαλινοτόπουλος στο κλαρίνο και μάλιστα πρέπει να πω ότι στην πρώτη μας δισκογραφική δουλειά το καλώς ανταμωθήκαμε, η συμμετοχή του ήταν από καρδιάς και αφιλοκερδής.
μας στάθηκε πάρα πολύ και βοήθησε στο να διαδώσουμε έτσι την πρώτη μας δισκογραφική δουλειά με κάποιες συναυλίες, και τον ευχαριστώ και από εδώ πέρα και από αυτή την θέση. Καθώς αναφέρεσαι στην πρώτη δισκογραφική δουλειά, ας το πούμε και τώρα. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε το 2000. Αρχές του 2000 κυκλοφόρησε τον το πρώτο μας CD. Που είχαμε πει και στην πρώτη μας εκπομπή, αφιέρωμα αυτό. Το καλώς ανταμωθήκαμε, έτσι πάρει, ναι. Το αντάμωμά μας με τη δισκογραφία, με τον κόσμο της παράδοσης, ήταν αυτή η δουλειά και μια δουλειά έτσι με αγάπη, με μεράκι. Ορόσημο, θα έλεγα. Ορόσημο, βέβαια. Καθώς άνοιξε ίσως νέους ορίζοντες για να ακολουθήσουν και άλλες δισκογραφικές δουλειές. Να ακολουθήσουν και άλλες δισκογραφικές δουλειές. Έτσι, ένα απόσταγμα της συνεργασίας μας με τον Αηδονίδη ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση από το κλαμπ Υδρόγειος τότε. Είχαμε κάνει κάποιες ζωντανές παραστάσεις την άνοιξη τον Μάρτιο του 2002. Και είχαν πάει πολύ καλά εκείνες οι παραστάσεις και τις ηχογραφήσαμε και τις άκουσε μετά ο κύριος Χρόνης και έτσι συνένεσε στο να βγει ο δίσκος και πραγματικά ήταν μια πολύ καλή δουλειά. Στη συνέχεια ένα άλλο CD που κάναμε είναι εδώ με τον Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρίνης, η Αγία Παρασκευή, με τίτλο «Τα τραγούδια μας». Ένα CD αποκλειστικά αφιερωμένο στα τραγούδια της Μικράς Ασίας, με την συμμετοχή της χοροδίας φυσικά, η χοροδία τραγούδησε και μας πλαισίωσαν έτσι πολύ αξιόλογη μουσική. Ένα CD που το αγκάλιασε πολύ ο κόσμος, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή. Και μία από τις δραστηριότητες λοιπόν του Συλλόγου είναι η εκμάθηση της παραδοσιακής μας μουσικής και η δημιουργία μιας χοροδίας. Μιας χοροδίας, έτσι. Βέβαια. Φροντίζεις εκτός από την δική σου επιθυμία, θα έλεγα, και τον πόθο το να τραγουδάς, και εκτός από την στρατηγική τέχνη να μεταλαμβαδεύεις και το παραδοσιακό τραγούδι. Έτσι ακριβώς. Κάτι το οποίο γίνεται εδώ στο Σύλλογο. Ναι. Των προσφύγων μικρασιατών, αλλά και σε άλλες. Ναι, γινόταν παλιότερα στην ζωοδόχο πηγή, στους αμπελόκηψους εκεί στην Αινική Εστία, τη ζωοδόχου πηγής. Γίνεται εδώ στον Σύλλογο με μεγάλη έτσι συστηματικότητα και μεθοδικότητα, καθώς η χοροδία είναι μία από τις κύριες δραστηριότητες του Συλλόγου. Ήρθαμε και σας βρήκαμε στην πρόβα. Οπότε είδαμε την ευκαιρία να δώσουμε τη γεύση αυτή που πήραμε και εμείς στους τηλεθεατές από την πρόβα. Να ακούσουμε τα δύο πρώτα τραγούδια που ετοιμάσατε για μας. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω. Πάμε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, το προσφυγάκι από ΣΥ. Έτσι. Δύο στροφές έχει. Μετά το δεύτερο ρεφρέν παίζεται η ορχήστρα το κουπλέ και μπαίνουμε εμείς στο ρεφρέν. Έτσι, έτοιμοι. Πάμε.
Με τι ζήλο και οι κυρίες συγχωρητές και οι κύριοι, αν βέβαια ένα κλιμάκιο παρακολουθήσαμε τώρα. Ναι, ένα κλιμάκιο παρακολουθήσαμε γιατί λόγω της κατάστασης που βιώνουμε δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε πολλά άτομα μέσα σε αυτόν τον ζεστό χώρο. Και τους ευχαριστούμε όλους για την κατανόηση. Και τους ευχαριστούμε για την κατανόηση, αυτό ακριβώς. Και ελπίζω οι καταστάσεις να αλλάξουν και να μπορέσουμε έτσι να δείξουμε όλοι την χοροδία, το σε όλη την ανάπτυξη. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Αυτά γίνονται εδώ, στην χοροδία λοιπόν των Μικρασιατών της Νέας Κρίνης. Να πω ότι εδώ στον Σύλλογο βρισκόμαστε κάθε Τετάρτη απόγευμα και κάθε Τετάρτη γίνονται έτσι οι πρόβες μας από το 2006, ανελιπώς. Και ανταμώνετε. Και ανταμώνουμε εδώ και τραγουδάμε και λέμε έτσι, κάνουμε και τα αστεία μας και τα καλαμπούρια μας. Έτσι πρέπει. Και, ναι, και περνάμε ωραία. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή η ώρα της χοροδίας και φυσικά το ρεπερτόριο το οποίο έχουμε καλύψει αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 200 τραγούδια πάρει από την Μικρά Ασία. Είναι ένα έτσι μεγάλο ρεπερτόριο, αστικά, λαϊκά, κάποια λίγο πιο δυτικότροπα τραγούδια της Σμύρνης, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε καλύψει όλο το ρεπερτόριο. Και από άλλες περιοχές. Και από άλλες περιοχές, αλλά κυρίως... Έχετε επικεντρωθεί... ναι, το 80% του ρεπερτορίου είναι από εδώ, από την Μικρά Ασία, καθώς ο προσανατολισμός του Συλλόγου είναι καθαρά προσφυγικός και ο σκοπός είναι η διάδοση και η διάσωση αυτής της παράδοσης. Οπότε με τις άλλες παραδόσεις, όχι ότι δεν ασχοληθήκαμε, ασχολούμαστε, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Τέτοιου είδους ανταμώματα, ένα τέτοιο είδος κατάθεσης ψυχής, θα έλεγα, της ελληνικής ψυχής, γίνεται και αλλού, εκτός από εδώ. Γίνεται στην ανάληψη, στο εργαστήρι παραδοσιακής μουσικής του Ιερού Ναού Αναλήψεως. Στον Όβου Ψάλο, ναι, από το 2011 και γινόταν παλιότερα και στην νεανική εστία του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων. Αυτές είναι οι δραστηριότητες. Το ελπιδοφόρο θα έλεγα ότι, γιατί έχω παρακολουθήσει και έχουμε συνεργαστεί βέβαια και σε κάποιες συναυλίες, ότι είναι πολλά νέα παιδιά που ασχολούνται με την παραδοσιακή μας μουσική. Καλό να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί πολλοί θεωρούν πως η παράδοσή μας την ενισχύουν, την τροφοδοτούν, θα έλεγα, μόνο οι μεγάλοι άνθρωποι. Το αντίθετο, μάλιστα. Όχι. Δεν είναι, τουλάχιστον εγώ αυτό που βιώνω, αλλά φαντάζομαι και εσύ κάτι ανάλογο βιώνεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον και ζήλος από τον νέο κόσμο, από τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, να ζήσουν το τραγούδι, το παραδοσιακό τραγούδι, να το γνωρίσουν, να το βιώσουν, να το κάνουν δικό τους κτήμα και να το μεταλαμβαδεύσουν και αυτοί στη συνέχεια. Είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικό η συνοδεία που είχαμε... Αυτό θα το πω και εγώ τώρα. Τα παιδιά είναι όλοι της ηλικίας των 20 χρονών και είδες πόσο μεστά παίζανε και οι τέσσερις τους. Και ο Άκης και η Σοφία... και ο Μανώλης και η Όλγα. Να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Να τους ευχαριστήσουμε. Είναι όλοι τους φοιτητές, δευτεροετής και τριτοετής φοιτητές στις μουσικολογικές σχολές, με κατεύθυνση παραδοσιακή μουσική, ο καθένας στο όργανο το οποίο έπαιζε. Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Έτσι λοιπόν, η παράδοσή μας, η εθνική μας μουσική παράδοση, θα έλεγα, καθώς αναφερθήκαμε και στην ψαλτική τέχνη και σήμερα μιλάμε για το παραδοσιακό μας τραγούδι, είχε παρελθόν, ένδοξο παρελθόν, έχει παρόν, αλλά έχει και μέλλον. Και μέλλον, έτσι ακριβώς. Και όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, αυτή είναι η μουσική μας παράδοση. Καλή και η άλλη μουσική, αλλά η παράδοση των Ελλήνων
Είναι αυτή ακριβώς. Οφείλουμε να την προστατεύσουμε, να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Είναι ο εθνικός μας μουσικός θησαυρός. Αυτό ακριβώς. Το υπερτονίζουμε και νομίζω αυτό... είναι λιγοστή πλέον, γιατί η συμβολή των συλλόγων είναι σημαντική. Είναι τόσο και στην εκμάθηση των τραγουδιών, στην εκμάθηση των χωρών. Έτσι, αυτό ακριβώς. Και γενικότερα και στην εκμάθηση της λαογραφίας του τόπου. Εδώ ο Σύλλογος έτσι αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα, όχι μόνο γύρω από το κομμάτι της μουσικής, αλλά και από τις χορευτικής παράδοσης, αλλά και το κομμάτι της κουζίνας. Είναι κάθε χρόνο, γύρω στον Ιούνιο μήνα κάπου εκεί, γίνεται ένα φεστιβάλ εδώ γεύσεων, και η κάθε μία φέρνει διάφορα φαγητά μικρασιάτικα και είναι πολύ ωραία. Και επίσης και κάτι ακόμα, κάθε χρόνο όταν κόβουμε την βασιλόπιτα του συλλόγου, κυρίες αναλαμβάνουν να κάνουν τα μικρά τα χριστόψωμα που κάνανε τα αγιοβασιλιάτικα χριστόψωμα, τα οποία μοιράζονται στον κόσμο. Με πολύ αγάπη μιλάς για τους ανθρώπους του συλλόγου. Μιλάω με πολύ αγάπη γιατί με πολύ αγάπη με έχουν περιβάλει και οι ίδιοι τους. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο του συλλόγου τι έχει να μας πει για τη συνεργασία σας και γενικά προς το πρόσωπό σου. Ο σύλλογός μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρίνης, η Αγία Παρασκευή, ιδρύθηκε το 2002 από πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Σκοπός της ιδρύσεως του συλλόγου μας είναι η προβολή και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η μεταλαμπάδευση στις νεότερες γενιές. Το 2006 είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνεργαστούμε με τον Πέτρο τον Παπαϊμανουήλ, μια συνεργασία η οποία κρατάει μέχρι και σήμερα. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας δάσκαλος ο οποίος έχει κάνει τη χοροδία μας όχι μόνο μέσα στο Δήμο Καλαμαριάς, αλλά πιστεύω και στην ευρύτερη περιοχή, την πρώτη χοροδία της περιοχής μας. Όλοι οι σύλλογοι που συζητάμε μεταξύ μας, οι δάσκαλοι και οι πρόεδροι, συζητάμε και λέμε ότι η χοροδία η δική μας είναι κάτι το ξεχωριστό, όπως είναι και ξεχωριστός ο δάσκαλός μας. Εύχομαι σε εκείνο και στην οικογένειά του υγεία, ευτυχία και η συνεργασία μας αυτή να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Με όμορφα ζεστά λόγια μίλησε και ο πρόεδρος, τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Εμείς ευχόμαστε να συνεχίσετε αυτή τη δραστηριότητα και να έρθουν και άλλοι και άλλοι και άλλες πολλές συναυλίες, έτσι, και πολλές άλλες δραστηριότητες, ποικίλες. Εύχομαι και εγώ πραγματικά έτσι να βγούμε από αυτή την κατάσταση που έχουμε περιέλθει και να μπορέσουμε να επαναδραστηριοποιηθούμε και να βρούμε τον βηματισμό μας σε όλα αυτά τα ωραία που κάναμε. Μία άλλη σημαντική συνεργασία, θα έλεγα, είναι αυτή με την Αρετή την Κετημέ. Ναι, είναι με την Αρετή την Κετημέ, η οποία κρατάει χρόνια πολλά, υπάρχει διάρκεια. Συχνά πυκνά βρισκόμαστε με την Αρετή και είναι μια πολύ ωραία έτσι, συνεργασία. Η Αρετή είναι ένας ζεστός άνθρωπος, ταλαντούχος άνθρωπος. Πολύ αγαπητός προς όλους. Πολύ αγαπητός άνθρωπος προς όλους. Με ευγένεια ψυχής, με συνέπεια σε αυτό που κάνει, στο τραγούδισμά της, στο σαντούρι της. Και πραγματικά έτσι τις χαιρόμαστε και τις απολαμβάνουμε τις συνεργασίες με την Αρετή και τις ευχόμαστε να είναι καλά και η ίδια της να είναι καλά. Και από εδώ. Θα αναφερθώ και σε μια άλλη συνεργασία που έχετε κάνει με την κυρία Μποτέλη, ναι. Η οποία αγαπάει ιδιαίτερα και την ψαλτική τέχνη και το παραδοσιακό μας τραγούδι και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και το αγαπάει και το υπηρετεί. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα στον καλλιτεχνικό χώρο, στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή και πραγματικά η συνεργασία μας με την κυρία Μποτέλη πάντα είχε κάτι ιδιαίτερο και κάτι ξεχωριστό. Μια άλλη ποιότητα έβγαζε πάντα και γέμιζε την καρδιά μας, έτσι την ψυχή μας διαφορετικά. Θυμάσαι κάποιες από τις συναυλίες που έχετε δώσει? Πολλές είναι, αλλά αυτή που μου έχει μείνει έντονα χαραγμένη είναι ένα αφιέρωμα που είχε ετοιμάσει η ίδια της στον μεγάλο μας συνθέτη τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν κάτι ξεχωριστό και για μένα και για τον Γρηγόρη και ο τρόπος που το ετοίμασε έτσι πραγματικά μου έχει μείνει χαραγμένος. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Μποτέλη τι μας είπε, τι είπε στην κάμερα της 4Ε και για σένα αλλά και για τη συνεργασία αυτή που είχατε. Να την ακούσουμε. Γνώρισα τον Πέτρο Παπαϊμανουήλ τον Ιούνιο του 2000.
Είχα έρθει τότε στη Δράμα για να δώσω μια συναυλία και μετά το τέλος της συναυλίας δύο συμπαθέστατοι ευγενέστατοι νέοι, ο Γρηγόρης και ο Πέτρος Παπαεμμανουήλ, με πλησίασαν και μου χάρισαν ένα CD με παραδοσιακά τραγούδια. Δεν μπορούσα βέβαια τότε να φανταστώ ότι η Δράμα θα γίνει η πόλη μου και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι και με τους δύο θα συνεργαζόμουν μαζί με τη Βυζαντινή Χοροδία που διήθυναν την Δημοτική Βυζαντινή Χοροδία, η Δομέστικη της Δράμας. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συνεργαζόμουν και θα μοιραζόμουν την σκηνή με αυτόν τον σπουδαίο άρχοντα πρωτοψάλτη, τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Θα ζούσα μοναδικές στιγμές ανάτασης ψυχικής μέσα από την βυζαντινή μουσική και εγώ ειδικά από την ανάγνωση των Ευαγγελίων και των εκκλησιαστικών κειμένων. Και ακόμα πρέπει να πω ότι για μένα ήταν σπουδαία η συνεργασία μου με τον συγκεκριμένο, πώς να το πω, καλλιτέχνη του Θεού στην παράσταση που δημιούργησα «Ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός», ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου. Πιστεύω ότι ο Πέτρος Παπαεμμανουήλ είναι όχι μόνο ένας από τους κορυφαίους άρχοντες πρωτοψάλτες της πατρίδας μας, αλλά είναι μία από τις κορυφαίες αντρικές φωνές της πατρίδας μας. Φωνή με ιδιαίτερα ωραίο μέταλλο, με ιδιαίτερη εκφραστικότητα, με λεβεντιά. Αυτό που πρέπει να είναι η φωνή ενός Έλληνα. Και ακόμα να πω ότι είναι ένας ιδιαίτερα συμπαθής και γλυκής άνθρωπος και αυτό πιστεύω ότι προκύπτει από την οικογένεια που έχει, από αυτό που βιώνει ο ίδιος και στην οικογενειακή και προσωπική του ζωή. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι κάνουμε, όποια προσφορά έχουμε στην κοινωνία, είναι το καθρέφτισμα αυτών που ζούμε στην προσωπική μας ζωή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σαν συνεργάτης του εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να είναι υγιής και να ζει την αγάπη, την αγκαλιά της ωραίας του οικογένειας και έτσι να μπορεί να προσφέρει και στην ανθρώπινη κοινωνία μας αλλά και μέσα από τη φωνή του να υμνεί το Θεό. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μελίνα Ποτέλη για την, έτσι, για την συμμετοχή της, θα έλεγα, στην εκπομπή μας και για τα πολύ όμορφα λόγια. Να την ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά για τα καλά της λόγια και για όλη αυτή έτσι την επικοινωνία, την καλλιτεχνική επικοινωνία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά αγαπά αυτό το οποίο υπηρετεί. Πραγματικά, πραγματικά το νιώθει. Κάποιες συναυλίες γενικά θα αναφερθώ τώρα που ξεχωρίζεις ιδιαίτερα. Μίλησες για τον κύριο Χρόνο ή για την Αρετή, με την κυρία Μποτέλη, με τον δασκαλούδι, τον κύριο Βαγγέλη, τον Αείμνηστο. Κάτι που να σου έμεινε, ίσως για, ξέρεις, μερικές φορές μπορεί να είναι και μία μικρή συναυλία, αλλά ήταν τόσο ζεστή η ατμόσφαιρα, τόσο το δυνατό το συνέστημα, που κάτι έχει μία ανεξίτηλα και στη μνήμη και στην καρδιά. Σίγουρα αυτό που ξεχωρίζω σε όλη μου την πορεία είναι η πρόσκλησή μου από την Αμερική το 2015 και πήγαμε εκεί με την Αρετή την Κετιμέ και κάναμε μια πολύ ωραία περιοδία. Είχαμε δώσει 6-7 συναυλίες στην Αμερική, στην Ομογένεια και πραγματικά έτσι ένιωσα αυτήν τη ζεστασιά
από τους Έλληνες ομογενείς που μας αγκάλιασαν με αγάπη, με ζεστασιά, μας είδαν ότι η πατρίδα πηγαίνει εκεί. Ναι, ένα τέτοιο συνέστημα μου έβγαζαν όταν με προσέγγιζαν μετά τις συναυλίες. Ήταν σίγουρα κάτι ξεχωριστό. Εκεί είχατε ρεπερτόριο, είχατε τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Είχαμε ρεπερτόριο από όλη την Ελλάδα, ακριβώς. Ήταν μια πολύ ωραία έτσι, συναυλία, πολύ ωραίες συναυλίες. Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, η οποία πραγματικά θα μου μείνει χαραγμένη. Βέβαια, το συνέστημα είναι έντονο και κορυφώνεται όταν είμαστε και εδώ στον Σύλλογο και έχουμε κάνουμε αυτήν την μεγάλη εκδήλωση, όπως λέμε, της αναπαράστασης του ερχομού των προσφύγων κάθε χρόνο εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Πραγματικά εκεί το συνέστημα είναι πολύ δυνατό και οι εκδηλώσεις αυτές είναι κάτι που ξεχωρίζουν και προσωπικά εμένα με έχουν έτσι σημαδέψει. Πριν ολοκληρώσουμε όμως, νομίζω πως είναι κατάλληλη στιγμή, καθώς στο δισάκι σου λοιπόν κουβαλάς και την ψαλτική μας τέχνη και την παραδοσιακή μας μουσική. Τι είναι αυτό που ενώνει αυτούς τους δύο κόσμους, αυτόν τον εθνικό μας θησαυρό? Ναι, νομίζω είναι η ίδια η ψυχή του Έλληνα αυτό που ενώνει. Πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο που λέμε ότι αυτές οι δύο μουσικές εδράζονται σε ένα κοινό μουσικό θεωρητικό πλαίσιο και πεδίο, από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι η ίδια η ελληνική ψυχή που ενώνει αυτά τα δύο ιδιώματα. Αυτό που έλεγε και ο Ιων Δραγούμης. Αν θέλεις να βρεις την ελληνική ψυχή, θα πας στα παραδοσιακά τραγούδια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι η ψαλτική τέχνη και το παραδοσιακό τραγούδι είναι συνυφασμένοι, είναι συνυφασμένα. Έχουν ένα κοινό τόπο αναφοράς, έχουν την παράδοση. Ακόμα και το γεγονός ότι τα πανηγύρια στείνονται πολλές φορές έξω από τον αυλόγυρο του ναού και ξεκινάνε με το τελείωμα της ακολουθίας, είτε στον Εσπερινό, είτε το πρωί στη Θεία Λειτουργία, αυτό δείχνει κάτι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Μετά το πνευματικό πανηγύρι, μετά το πνευματικό, λοιπόν, ναι. Το κοσμικό. Κοσμικό. Και όπως είπες, πάντα έχει αναφορά με κάποια εορτή. Γίνεται ένα πανηγύρι. Έτσι ακριβώς. Στην τιμή ενός Αγίου. Γιορτάζει. Υπάρχει μια ανάδαση ψυχής, ένας εορτασμός. Έτσι ακριβώς. Καταλυμπάνονται τα πάντα και τα αφήνουμε για να μπορέσουμε ουσιαστικά τι, να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνοί όλων αυτών των γεγονότων και να χαρεί η καρδιά μας, να χαρεί η ψυχή μας. Αυτό ακριβώς. Και να ενώσουμε τα χέρια μας και τις καρδιές μας. Δεν είναι τυχαίο πάρει το ότι εκτός από τους ψαλμούς, έτσι, τα τραγούδια της πίστης όπως τα λένε πολλοί, τους ψαλμούς που ο φυσικός τους χώρος είναι μέσα στην εκκλησία και ο απλός λαός έχει κάνει τραγούδια και για την Παναγιά και για τους Αγίους τα οποία τα τραγουδάει στα ανάλογα πανηγύρια. Δεν είναι τυχαίο. Και βέβαια να ξεχωρίσουμε ότι έχουμε πάρα πολλά είδη τραγουδιών, έτσι. Βέβαια. Τα ιστορικά. Ναι, έτσι όπως συνήθως κανονίζουμε τον διαχωρισμό, τη θεματολογία του τραγουδιού, έτσι όπως την έχει καθορίσει ο μεγάλος μας λαογράφος ο Νικόλαος ο Πολίτης, τα έχει χωρίσει σε ιστορικά, σε ακριτικά, σε παραλογές, σε ερωτικά, σε τραγούδια της ξενιτιάς, θρησκευτικά τραγούδια, μυρολόγια, νανουρίσματα, ταχταρίσματα. Έχει κάνει πολλές, έτσι, πολλούς διαχωρισμούς ανάλογα με τη θεματολογία και εκεί μπορούμε να τα εντοπίσουμε όλα αυτά. Και σε αυτό που ασχολήθηκες, από ό,τι γνωρίζω, στο μεταπτυχιακό σου, με τα κάλαντα. Στο μεταπτυχιακό και στο διδακτορικό, ναι. Ήταν η θρησκευτική λαϊκή ποίηση και μουσική της Ιωνίας και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Πραγματικά ήρθα σε επαφή με όλο αυτό το κομμάτι και είδα πραγματικά τον πλούτο. Βρήκες κάλαντα που δεν ακούγονται καθόλου πολλά, πλέον. Πολλά κάλαντα πάρει βρήκα και αυτή τη στιγμή μου έρχονται στο νου κάτι κάλαντα που βρήκα στην Ρόδο, όχι για τα Χριστούγεννα, για τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Για τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων που η Εκκλησία μας γιορτάζει την σύναξη της Θεοτόκου. Δηλαδή, οι εικόνες που γιορτάζουν εκείνη την μέρα είναι η Παναγία Ελοχεύτρια. Έχουμε λοιπόν
κάλαντα, στη Ρόδο βρήκα κάλαντα για τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Και μάλιστα σε μια πολύ ωραία μελωδία και έναν ρυθμό σύνθετο, σε 9-8. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Σπάνιο θα έλεγα. Τώρα 9-8 δεν μπορώ να θυμηθώ αν υπάρχει κάτι άλλο. Ίσως στη Θράκη αν βρούμε κάτι. Ναι. Και γενικότερα στα νησιά είναι πολύ σπάνιο αυτό το ρυθμικό σχήμα. Μάλιστα. Η έρευνα λοιπόν, αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το δαχτυλίδι της γιαγιάς. Το δαχτυλίδι της γιαγιάς που έχει αυτήν την άβρα των αιώνων. Εμείς ευχόμαστε από καρδιάς, Πέτρο μου, να συνεχίσεις και ίσως αυτό το δαχτυλίδι της γιαγιάς να μην είναι μόνο ένα. Ευχόμαστε να βρεις πολλά δαχτυλίδια, τα οποία έχουν το κάθε ένα ξεχωριστά να σου δώσει κάτι διαφορετικό. Να είσαι καλά, Πάρη μου, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι και εσύ με αυτό το κομμάτι. Σου εύχομαι ειλικρινά να βρεθούν στο δρόμο σου πολλά δαχτυλίδια και να σου δοθεί δυνατότητα να τα σκουπίσεις και να δώσεις την γυαλάδα του δαχτυλίδιου. Και να λάμψει λοιπόν και αυτός να λάμψει, ο θησαυρός. Αυτό ακριβώς, γιατί αυτός ο θησαυρός αυτό περιμένει. Να το βγάλουμε από το σεντούκι και να λάμψει. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτήν την φιλοξενία, τη ζεστή και την όμορφη φιλοξενία στην εκπομπή σου, όπως επίσης και το κανάλι, το 4Ε, για αυτήν την τιμητική για μένα πρόσκληση να συμμετάσχω και να πω όλα αυτά έτσι τα βιώματα που έχω γύρω από τον χώρο της ψαλτικής τέχνης και της παραδοσιακής μουσικής. Αισθάνομαι πως έχεις πάρα πολλά ακόμη να δώσεις, είσαι πολύ μικρός και μακάρι αν μας αξιώσει ο Θεός και μετά από αρκετά χρόνια, δεν ξέρω αν γίνεται αυτή η εκπομπή, αν την κάνει κάποιος άλλος, αλλά να την κάνεις εσύ. Και να μας πεις μετά από 20-30 χρόνια, έτσι, τι ακριβώς. Αμήν, να ζούμε, να έχουμε την υγεία μας, να ζούμε καλά. Πριν κλείσουμε, να ακούσουμε ακόμη κάποια τραγούδια. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως. Ποια θα ακούσουμε ακριβώς? Θα ακούσουμε το «Όταν με γέννας μάνα μου» και το «Τέσσερα μάτια, δυο καρδιές», θα τα βάλουμε έτσι σαν σουίτα. Να τα αφιερώσουμε στους τηλεθεατές. Βεβαίως. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς μας τηλεθεατές, οι οποίοι ήταν κοντά μας και στα 5 αυτά αφιερώματα προς το πρόσωπό σου. Είδαν αυτή τη διαδρομή, την μέχρι τώρα διαδρομή σου. Και μαζί με εμάς να ευχηθείτε κι εσείς στον αγαπητό τον Πέτρο, ο Θεός να τον έχει δυνατό, να τον κρατεώνει σε ό,τι ακριβώς κάνει. Στην πίστη και στην παράδοσή μας. Να είστε καλά. Θα ανταμώσουμε και πάλι με έναν ακόμη ιεροψάλτη της πατρίδας μας, να γνωρίσουμε έναν προς έναν αυτούς τους υπηρέτες του Ιερού Αναλογίου. Να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε. Yeah.
Γιατί είναι ο έρωτας τρελός, γιατί είναι ο έρωτας τρελός.